centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Το θέμα είναι το εξής. Από τη μια πρέπει να προφυλαχτούμε όλοι μας από την αθρώα προσέλευση εδώ αλλοδαπών εργατών με ό,τι αυτοί μπορεί να φέρουν μαζί τους. Θυμηθήκαμε με τον κύριο Μπινιάκο τα περσινά λάθη, τα οποία δεν πρέπει να επαναλάβουμε όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Εννοείται. Και θέλουμε και εμείς τη δική μας ασφάλεια. Από την άλλη, και εσείς πρέπει να κάνετε την δουλειά σας. Και επειδή είναι δύσκολες δουλειές, πέρσι βέβαια, στις αγροτικές δουλειές, κλαδέματα, σπορές, μάζεμα, μήλα κτλ., είχαμε αθρώα αρεώματα. Αθρώα προσέλευση των Καστοριανών. Για πρώτη φορά δούλεψαν τόσοι Καστοριανοί στις αγροτικές εργασίες. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Δεν ξέρω αν το ίδιο γίνεται και σε ακόμα πιο βαριές δουλειές. Όμως όπως. Η κτηνοτροφία είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα, γιατί εμείς χρειάζομαστε εργάτες σχεδόν για όλο το χρόνο. Μάλιστα. Κάποιοι εποχιακά πέρυσι εργαστήκανε. Μετά το άλλο παράλογο είναι ότι εμείς. Μπορεί να θεωρούμαστε για το κράτος ως επιχειρηματίες, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να προσλάβουμε άτομα από τον ΟΑΕΔ, από τη λίστα του ΟΑΕΔ των ανέργων. Μάλιστα. Γιατί? Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν ξέρω. Ενώ το έχουμε θέσει αρκετές φορές, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μας δίνει τη δυνατότητα αυτή. Αλλά για την κτηνοτροφία υπάρχει θέμα, ειδικά για τους πειμένες βόσκησης, υπάρχει θέμα. Δυστυχώς δεν έρχεται Έλληνας. Μάλιστα. Του τζομπαναρέως που λέγαμε παλιά. Που ήθελα και άτομο το οποίο τα ζώα είναι μέσα. Δεν μπορούσα να βρω, δεν ερχόταν Έλληνας να απασχοληθεί. Δεν μπορείτε να βρείτε παιδί, λοιπόν, ένα τσοπανόπουλο, όχι, να το πούμε. Εγώ έτσι, τη συγκεκριμένη διαδικασία που λέει ο κύριος Μπινιάκος την έκανα πέρυσι. Μάλιστα. Για δύο αλλοδαπούς. Ο ένας για εξάμηνο, ο άλλος είναι για τρίμηνο και τον οποίο τον απασχολώ ακόμα. Όταν έκανα τη διαδικασία, ενημερώθηκε και ο αλλοδαπός. Απαραίτητη προϋπόθεση θα έπρεπε να είχε ένα τεστ 72 ώρων στα χέρια του, την ώρα που έκανε την είσοδο στην χώρα. Αυτό ποιος το ζήτησε, το κράτος? Αυτό το ζητάνε στα σύνορα, στο τα σύνορα, ελληνικά. Μάλιστα. Και επειδή ο δικός μου ο αλλοδαπός ήταν 25 Δεκεμβρίου μπήκε στη χώρα, το εδώ της Κρυσταλλοπηγής ήταν κλειστό και τελικά τον έφερα από την Κακαβιά που είχε και το μοριακό τεστ και την ώρα που ήρθε έκανε και το rapid test. Εδώ μας λένε ότι έρχονται οι Αλβανοί και από τα Σκόπια. Μπορούν να έρθουν και από εκεί. Από τα Σκόπια, το ξέρω ότι της Νίκης το Τελωνείο είναι κλειστό. Μπορεί να έρχονται από τους Ευζώμους. Εκεί όμως, Χρήστο, δεν ξέρω τι διαδικασία ακολουθείτε. Μάλιστα. Εγώ σου λέω εδώ από Κρυσταλλοπηγή και από την Κακαβιά ήθελαν και το μοριακό τεστ και όταν μπήκανε στη χώρα έγινε και το rapid test. Ναι. Τώρα, το άλλο το παράλογο το οποίο ζούμε είναι ότι δυστυχώς όταν έρχεται ο αλλοδαπός εδώ στη χώρα δεν εκδίδεται γρήγορα το ΑΦΜΗ και τον ΑΜΚΑ. Και ο αριθμός ΑΜΚΑ. Για να μπορεί ο άνθρωπος να έχει την ασφάλειά του, να ανοίξει ένα τραπεζικό λογαριασμό που εγώ οφείλω ως εργοδότης να καταβάλω θρήματα, κάθε μήνα την ιστοδοσία του και παράλληλα βγαίνει και η ασφαλιστική Όσο εισφορά. Όσο δεν έχει ΑΜΚΑ και ΑΦΜΗ, λοιπόν, πώς τον απασχολείτε εσείς? Χρήστο, είμαστε στον αέρα. Απαράνομα, ουσιαστικά. Είμαστε στον αέρα, δεν υπάρχει καμία διαδικασία. Ναι, μεν ο άνθρωπος φαίνεται ότι είναι νόμιμα εδώ, αλλά δυστυχώς δεν έχει ασφάλεια. Δεν μπορεί να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό και δεν μπορώ εγώ νόμιμα να καταβάλω τη μισθοδοσία του. Τα παίρνει παράνομα, τα παίρνει μαύρα. Βέβαια, μα δεν μπορείς ο άνθρωπος να τον έχεις. Υπάρχει συνάδελφος ο οποίος απασχολούσε τον αλλοδαπό 6 μήνες. Ο άνθρωπος έφυγε στην Αλβανία και ακόμα δεν εκδόθηκε ΑΦΜΗ ΑΜΚΑ. Και δεν φοβάστε, Άννα, δηλαδή πώς μπορείτε να. Μα εννοείται και φοβόμαστε. Έχουμε δηλαδή και με τον κύριο Μπινιάκο το συζητάμε. Και με την εφορία εδώ το συζητάμε. Γιατί τώρα στη διαδικασία αυτή την Express τα ΑΦΜΗ εκδίδονται μαζικά από την Αθήνα. Όχι όπως ήταν παλαιότερα εδώ από τη ΔΟΗ Καστοριάς. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο έγινε αυτό. Πριν από τον κορονοϊό, μέσα σε 20 το πολύ ένα μήνα, είχαμε την έκδοση του ΑΦΜΗ. Που αυτόματα μπορούσαμε να κάνουμε και όλες τις διαδικασίες. Είστε κάπως καλυμμένοι ότι κάνατε την αίτηση για ΑΦΜΗ? Μήπως με την αίτηση είστε καλυμμένοι ή όχι? Όχι. Όχι. Δεν υπάρχει καμία κάλυψη για τον εργό σου, λέω. Υπάρχουν συνάδελφοι που ο αλλοδαπός έφυγε. Ναι, αλλά όταν εγώ έκανα τη διαδικασία. Ναι, αλλά δεν έχει ΑΦΜΗ η ΑΜΚΑ, δεν μπορούσε ούτε εργόσιμο ούτε τίποτα. Βέβαια, δεν τίποτα. Μα ακόμα και η μισθοδοσία του, ο άνθρωπος όταν εργάζεται εδώ και θέλει να φύγει να επιστρέψει στη χώρα του, θέλει τα δεδουλευμένα του. Δεν γίνεται εγώ να του πω ότι ξέρει. Και δεν μας πιστεύουν κιόλας ότι υπάρχει αυτή η γραφειοκρατία. Θέλουν το μισθό. Πώς θα γίνει?
Ναι. Δεν μπορώ εγώ να τον κρατήσω απλήρωτο 6 μήνες ο άνθρωπος να μην θέλει να εργαστεί πλέον σε μένα, να θέλει να φύγει, εγώ να του χρωστάω 6 μηνιάτικα. Ναι, σωστά. Αλλά είμαι όμως και εγώ σαν εργοδότης, γιατί όταν κάνω την πρόσκληση υπογράφω και ένα χαρτί, μια υπεύθυνη δήλωση, ότι θα καλύπτω τις ασφαλιστικές εισφορές. Τώρα όλο τα πόσα εμένα έχει φύγει παράδειγμα. Εγώ πώς θα κινήσω τη διαδικασία, θα εκδοθεί το αφημί, θα εκδοθεί, για να εκδοθεί και ο ΆΜΚΑ, πρέπει να είναι παρουσία και ο Αλοδαπός. Για να πάω να εκδώσω τώρα, τραπεζικό λογαριασμό, πρέπει να είναι παρουσία και ο Αλοδαπός. Ο Αλοδαπός, ρε παιδιά, έχει φύγει. Πάνω σε αυτή που λες, πώς ακριβώς... θα πληρώσω εγώ τις ασφαλιστικές εισφορές που πρέπει να πληρώσω. Και μετά είναι και το άλλο. Πες ότι ο Αλοδαπός φεύγει, έτσι. Πάει, μου κάνει μια καταγγελία στην αστυνομία ότι εγώ δεν τον έχω πληρώσει. Και μη χειρότερα, μην απλέξεις. Και το άλλο είναι ότι πες ρε παιδιά, είναι εργαζόμενος, κάτι παθαίνει, θα αρρωστήσει, θα πρέπει να τον πάω σε γιατρό. Υπάρχουν συνάδελφοι που αναγκαστικά και πάλι καλά ήταν θέματα τα οποία τα προσπελάσαμε, εντάξει. Ήτανε μας ενημερώνουν εδώ οποίο, συνάδελφοι εντάξει, σου τι, ότι έχουν μπει και πρόστιμα. Αλλά τυχαίνει ένα σοβαρό ατύχημα. Ναι. Εμείς έχουμε να κάνουμε και με ζώα μεγάλα, τυχαίνει ένα σοβαρό ατύχημα. Εγώ είμαι ξεκρέμαστος σαν εργοδότης. Θα βρεις τον πελάσον πας τίποτα ο εργάτης που δεν καλύπτεται από τίποτα που τον έχει στην εργασία σου. Βέβαια και το θέμα είναι και ο Αλοδαπός δεν μας πιστεύουν ότι υπάρχει η κολυσιεργή αυτή. Εγώ την περασμένη εβδομάδα, γιατί σου λέω 25 Δεκεμβρίου μπήκε στη χώρα, ακόμα δεν έχουμε άφημη, δεν έχουμε αριθμό ΆΜΚΑ. Και πήγαμε την περασμένη εβδομάδα στη ΔΟΗ να ακούσει και ο ίδιος ότι δεν είναι από δικό μου το πρόβλημα. Ότι δυστυχώς δεν ξέρω πού κολλάει το κράτος. Εδώ Άννα είναι και τα πρόστιμα. Μας λένε εδώ, Άννα μου, έχουμε και 1500 λέει για τον εργοδότη. Αυτό θα γίνει λέει. Ένα χρόνο μας λέει και άλλος φίλος εδώ τη δική του περίπτωση. 1500 για τον εργοδότη είναι το πρόστιμο. Έτσι ακριβώς. Πώς τα ρισκάρετε αυτά τα πράγματα, δεν μπορώ να καταλάβω. Από τη στιγμή που θέλουμε, Χρήστο, μας δίνει τη δυνατότητα ο νόμος να υπάρχει αυτή η διαδικασία, πρέπει και το κράτος να είναι σωστός απέναντί μας. Χάνονται και ασφαλιστικές εισφορές. Έφυγε ο Αλοδαπός. Εγώ μετά έχω υπογράψει μια υπεύθυνη δήλωση ότι θα πληρώσω τις ασφαλιστικές εισφορές. Είμαι ξεκρέμαστος σαν εργοδότης και πολλοί εργοδότες δυστυχώς δεν έχουν καταλάβει στο πού πάμε και έχουμε μπλέξει. Ναι. Εγώ να σου πω την Παρασκευή και πώς κατατύχει, μπράβο στον κύριο Μπινιάκο που ανέδειξε και το θέμα. Την Παρασκευή επικοινώνησε με το γραφείο του κυρίου Τσικαλάκια. Ναι. Είχαν άγνοια του θέματος. Δεν ήξεραν τίποτα για το συγκεκριμένο θέμα. Εξέθεσα το πρόβλημα, μου είπανε ότι μίλησε με τον κύριο Σταϊκούρα, περιμένω ενημέρωση. Για το τι θα κάνετε. Για το, μα θα πρέπει, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο, από τη στιγμή που τον έχω φέρει τον Αλοδαπό εδώ, έχω το διαβατήριο του, έχω το πιστοποιητικό γένεσης, για ποιο λόγο δεν μπορεί να εκδίδεται το άφημι αυτόματα. Μάλιστα. Εδώ από τη ΔΟΗ της Καφοριάς και περιμένουμε συγκεντρωτικά να έρθει το πακέτο από την Αθήνα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Τώρα, σαν αγροτικός συνεταιρισμός επίσης, Άννα, πώς σας ανησυχεί και εσάς που θα πρέπει να έρθουν άνθρωποι, θυμόμαστε πέρσι ταλαιπωρήθηκαν ολόκληρα χωριά από αυτή την ιστορία, ή τι μέτρα επιπλέον θα ζητήσετε και διασφαλίσεις, ώστε να μην υπάρξει διασπορά του κορονοϊού στα χωράφια και φέτος. Χρήστο, εμείς πάλι θα επιμένουμε όταν εισέρχεται ο Αλοδαπός, γιατί πέρυσι είχαμε και διάφορα παρατράγουδα όσον αφορά τα τεστ που δινόντουσαν από μεριά της Αλβανίας, τα ΤΑΝ ήταν έγκυρα, ήταν πλαστάν, ήταν διάφορα. Παράξενα τουλάχιστον. Ναι. Εγώ θέλω σε κάθε πύλη της χώρας να υπάρχει και ένα κλιμάκιο ελληνικό, το οποίο θα κάνει τα rapid test και εννοείται όταν ο Αλοδαπός έρχεται στην εκμετάλλευσή μου, καλό είναι να κρατήσουμε για 14 μέρες μία στοιχειώδη προφύλαξη και εμείς και ο Αλοδαπός. Ναι. Δηλαδή να τον κρατήσουμε σε καραντίνα ή να τον έχουμε μακριά και αγαπημένοι στο χωράφι. Κοίταξε, ούτως ή άλλως οι δουλειές μας είναι τέτοιες, Χρήστο, που ο Αλοδαπός εργάζεται και εξ απόσταση. Αλλά να μην έχει τουλάχιστον για 14 μέρες και κάποιες επαφές και με άλλους ανθρώπους, είτε από εμάς είτε από τους ίδιους. Άννα, με αφορμή, για να μην επαναλάβουμε τα περσινά, επαναλαμβάνω λάθη, που έμπαιναν και παράνομοι αλλοδαποί, να πούμε. Δεν το θέλουμε και αυτό. Με αυτή την διαδικασία, έτσι. Δεν το θέλουμε αυτό. Έμπαιναν και παράνομοι εκτός των άλλων. Θέλω να σου πω όμως το εξής. Παράνομοι με τη συγκεκριμένη διαδικασία, όχι, Χριστό. Κάποιοι όχι οποίοι έμπαιναν, διαδικασία. Δεν έμπαιναν, δεν χρησιμοποιούσαν καν τις φίλες της χώρας και ερχόντουσαν από τα κοινά. Δεν το θέλουμε αυτό. Εκεί να σου πω κάτι, είναι και η προσωπική ευθύνη την οποία αναλαμβάνει και ο εργοδότης, μετά είναι για κρέμα, ο Έλληνας δηλαδή, στο να ρισκάρει να προσλάβει έναν άνθρωπο που δεν ξέρουμε ρε παιδί. Που ήρθε από το βουνό και όχι από τα σύνορα τα κανονικά. Βέβαια. Εμείς θέλουμε να υπάρξει η συγκεκριμένη νόμιμη διαδικασία. Αλλά αν υπάρχει αυτή η κολυσιεργία, Χρήστο,
Δηλαδή τώρα ερχόμαστε αντιμέτωποι με το ελληνικό κράτος και με τα προβλήματα τα οποία έρχεται η νόμιμη οδός η οποία ακολουθούμε. Που κάποιοι πάνω στο να ξεφύγουν από όλο αυτό ρισκάρουν και προσλαμβάνουν άτομα τα οποία τώρα, είναι παράνομοι στη χώρα. Να ρωτήσω το εξής. Εσείς σαν συνεταιρισμός πιστεύετε ότι και φέτος θα ζήσουμε στα χωράφια αυτό που ζήσαμε πέρσι με τους χιλιάδες Καστοριανούς να είναι στα χωράφια? Εμείς το χαιρόμαστε αυτό, Χρήστο. Ναι, ή πιστεύετε ότι φέτος θα αλλάξει η πλάκα? Εγώ νομίζω ότι φέτος σαν Καστοριά είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Βλέπουμε ότι πλέον η Γούνα έχει καταρρεύσει, παιδιά. Τουρισμός το ίδιο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή βρίσκω ανθρώπους που ήταν παλιά εργαζόμενοι στη Γούνα που είναι στα 50, 55, 60. Ναι. Που οι άνθρωποι λένε ναι, όταν υπάρξει εποχιακή εργασία, ναι, θα πάω στα χωράφια. Άρα δεν λοιπόν, κάτι άλλο οι άνθρωποι εσείς, αυτοί να ασχοληθούν. Εσείς οι εργοδότες τώρα από, στα χωράφια, θα ναι. δώσετε την ευκαιρία να δουλέψουν Καστοριανοί ή θα προτιμήσετε τον αλλοδαπό εργάτη γης? Εγώ νομίζω, Χρήστο, εννοείται. Θα προτιμήσω τον Έλληνα, τον Καστοριανό, για να μείνουν και τα χρήματα εδώ. Αλλά εγώ σου είπα, το πρόβλημα το οποίο ειδικά εμείς οι κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουμε. Για την κτηνοτροφή είναι πιο δύσκολο, για την γεωργία είναι πιο εύκολο. Από τη γεωργία, επειδή είναι και εποχιακά, επειδή είναι λίγο και πιο ελαφριά δουλειά, εμάς μετά οι κτηνοτρόφοι, Χρήστο, είναι πολύ δύσκολο και το ωράριο το οποίο έχουμε. Ειδικά όταν τα ζώα θα βγουν και στη βοσκή. Δεν είναι μόνο ωράριο, είναι κυριακές αργίες, δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχουν. Ναι, ναι. Είναι, ενώ στη γεωργία είναι διαφορετικό. Θα πεις παράδειγμα μια Κυριακή είναι, δεν θα πάω στο χωράφι. Ναι, 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 ο κτηνοτρόφος δυστυχώς, εμείς το μεγάλο πρόβλημα που δεν έρχονται, δεν μας προτιμούν οι Έλληνες, οι Καστοριανοί να έρθουν να δουλέψουν σε εμάς. Όχι ότι δεν τους προτιμούμε εμείς. Διαβάζω ένα μήνυμα ακόμα. Ναι, Χρήστο, μου λέει, και αν το κράτος δεν το λύσει αυτό το θέμα, τι θα κάνουμε εμείς, ειδικά στα ζώα? Σε αναγκάζουν να πάρεις ρίσκο, κάνεις. Κανείς δεν θέλει το παράνομο, αλλά όταν δεν υπάρχει λύση, οι δουλειές πρέπει να γίνουν και μιλάμε κυρίως για ζώα. Ναι, κοίταξε, σε ένα μήνα, Χρήστο, τα κοπάδια θα βγουν έξω. Δεν γίνεται, δηλαδή πρέπει άμεσα το κράτος, το Υπουργείο να πάρει μια απόφαση να βγαίνουν αυτόματα τα άφημοι εδώ από την Καστοριά, ρε παιδιά. Αυτόματα ο άνθρωπος να ασφαλίζεται, να καταβάλω τη μισθοδοσία του στο τραπεζικό του λογαριασμό. Μάλιστα. Γίνεται μια καταγγελία μου, γίνεται, του τα έχω δώσει μαύρα και με καταγγέλει μετά στην αστυνομία και λέει, φεύγω γιατί δεν με πλήρωσε τους 3-4 μήνες που είμαι εδώ. Εγώ τι κάνω, τι αποδεικτικό στοιχείο έχω? Τίποτα, τίποτα. Τίποτα. Λοιπόν, Άννα. Λοιπόν, ευχόμαστε, θα το ξανακοιτάξω εγώ το θέμα, εγώ θα ξαναπάρω πάλι την, γιατί περιμένω και ενημέρωση από το γραφείο του κυρίου Τσικαλάγια, να δω τι απάντησαν κάτω από το Υπουργείο και θα ενημερώσουμε και τον κόσμο, Χρήστο. Ωραία. Αλλά εγώ πολύ. Θέλω στους συναδέλφους, όσο μπορούν, θα πιέσουμε κι εμείς να βοηθήσει και το κράτος τους, ώστε να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία, να μην παρεκκλίνουμε από αυτό. Ωραία. Για την προστασία όλων μας. Τα λέμε σύντομα με όποιες εξελίξεις γι' αυτό. Έγινε, Χρήστο, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.